Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά δυστυχώς θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Δύσκολο καλοκαίρι γιατί η δύναμη του ΕΚΑΒ πλέον έχει πέσει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια υποστελέχωση πλέον. Το προσωπικό δεν αρκεί για να βγουν οι βάρδιες και όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια και σε εμάς και γενικά σε όλους τους πολίτες του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή είμαστε 34 άτομα, από τα οποία είναι 6 επικουρικοί, των οποίων η θητεία τους λύγει το Δεκέμβριο, αλλά θα φύγουν από αρχές Νοεμβρίου, γιατί χρωστάνε στα παιδιά άδειες. Και όχι μονάχα στα παιδιά χρωστάνε άδειες, χρωστάνε και σε εμάς, οφειλούμε να ρεπώ και πολλά και πολλά πολλά διάφορα. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή βγάζουμε 3 ασθενοφόρα το πρωί, 2 το απόγευμα και 2 το βράδυ. Με τον όγκο δουλειάς που υπάρχει, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο μεγάλο με τη δημιουργία του συντονιστικού κέντρου, του καινούριου συντονιστικού κέντρου. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ συντονιστικό κέντρο, έχουμε αναλάβει τη Λίμνο, το νησί μας, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Δηλαδή, όλες οι κλήσεις που βγαίνουν σε αυτά τα νησιά έρχονται σε εμάς, περνάνε από εμάς. Συν το 112 που ενεργοποιήθηκε. Στο συντονιστικό κέντρο ένα άτομο δεν μπορεί να δουλέψει. Χρειάζονται 2. Από τη στιγμή που χρειάζονται 2 άτομα, αναγκαστικά βγαίνει ασθενοφόρο off. Γιατί θα πάρεις αποπλήρωμα για να το βάλεις στο συντονιστικό κέντρο. Και εκεί δημιουργούνται τα μεγάλα μεγάλα προβλήματα. Ανά ένα ασθενοφόρο είναι 11 άτομα. Για να είναι πλήρες, να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, χρειάζεται 11 άτομα για να είναι, να καλύπτει όλες τις βάρδιες 24ωρου βάσεως και να μπορεί να πάρει τις άδειες, τα ρεπό του, το οτιδήποτε χρειάζεται ένας υπάλληλος. Έχοντας μια δυναμική ότι πρέπει να έχουμε 2 άτομα αναβάρδια στο συντονιστικό, αυτό σημαίνει ότι ένας εκ των 2 χάνεται στην πορεία. Το οποίο αυτό το 3-2-2 σε βάθος χρόνου θα γίνει 2-2-2. Ο κύριος αποδέκτης των δικών μας υπηρεσιών είναι ο ασθενής, είναι ο πολίτης. Όταν μειώνονται ο αριθμός των ασθενοφόρων στη βάρδια, μειώνεται και αυξάνεται βασικά ο χρόνος απόκρισης στα επίγοντα. Όταν έχουμε έναν όγκο εξιτηρίων, πάρα πολλών επίγοντων περιστατικών και μεγάλων αποστάσεων, γιατί είμαστε σε ένα νησί το οποίο το οδικό δίκτυο δεν επιτρέπει ούτε ταχύτητες μεγάλες, ούτε γρήγορη απόκριση. Εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Τώρα που είπατε για εξιτήρια, σας έχουν χρεώσει σε εισαγωγικά και τα εξιτήρια των ασθενών. Αυτό ξεκίνησε πριν 6-7 χρόνια με το νόμο Γεωργιάδη που πήρε τους οδηγούς από τα νοσοκομεία, τους ένταξε στο ΕΚΑΒ και παραχώρησε στο ΕΚΑΒ όλα τα εξαιτήρια, όλη τη δουλειά του νοσοκομείου. Τις δευτερογενείς όλες. Όλες τις δευτερογενείς. Χωρίς να αυξήσει όμως το προσωπικό. Έφερε οδηγούς, έφερε 5 άτομα. Ήρθαν ας πούμε στο ΕΚΑΒ 5 άτομα, οι οποίοι ήταν στα όρια σύνταξης. Σε 3 χρόνια φύγανε. Μείναμε πάλι οι ίδιοι που είμαστε και ο όγκος δουλειάς έγινε ακόμα περισσότερος. Κάθε καλοκαίρι βγαίνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, που ζητάει, ουσιαστικά είναι μια μεσοβέζικη λύση, ζητάει από διασώστες από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στην άδειά τους, να βοηθήσουν μέρη που έχουν πρόβλημα. Δυστυχώς για το νησί μας αυτό δεν έγινε και ούτε θα γίνει φέτος. Ο λόγος, ότι δεν υπάρχει κατάλημα για αυτούς που θα έρθουν και σύντηση. Ενώ σε όλα τα νησιά, σε όλες τις περιοχές που έχουν πρόβλημα, έχουν εξασφαλίσει πού θα μείνουν οι διασώσεις που θα πάνε, μέσω περιφέρειας, μέσω δημάρχων, μέσω ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ξενοδόχοι δηλαδή τα αποδίνουν δωμάτια. Εδώ, όσες εκκλήσεις και να κάναμε, κανένας, μα κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Με τα κέντρα υγείας, τι γίνεται όσον αφορά τα ασθενοφόρα? Εκτός ότι την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, υπάρχει υποστελέχωση και στα κέντρα υγείας. Το οποίο σημαίνει ότι δεν καλύπτουν όλες τις βάρδιές τους με οδηγό. Γιατί στα κέντρα υγείας υπηρετούν ένας οδηγός, με έναν γιατρό συνήθως επιβαίνουν πάνω στο ασθενοφόρο. Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των μειωμένων βαρδιών ανά μήνα, το οποίο αναγκάζεται το ΕΚΑΒ να καλύψει πάλι όλες αυτές τις περιοχές, έρχεται η απόσταση.
να μας κάνει πάλι τη ζημιά. Γιατί είμαστε καλοκαιρινούς μήνες. Θεωρούμε τώρα οι μεγαλύτερες παραλίες του νησιού, Βατερά, Ερεσός, είναι αρκετά απομακρυσμένες από το κέντρο, από τη Μυτιλίνη. Εάν βγει ένα επίγον περιστατικό σε μια παραλία όπως Βατερά ή Ερεσός και δεν έχει καλυμμένη βάρδια ο Πολυχνήτος, η Άντισα ούτω καθεξής, θα κληθεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη Μυτιλίνη να μεταβεί εκεί. Χάθηκε η έννοια του επίγοντος. Γνωρίζουμε ότι είχε γίνει μια αίτηση να πάτε στο κιόσκι, να μεταφερθείτε στο κιόσκι. Τι συμβαίνει? Δεν μεταφερθήκατε ακόμα πάντως. Πάμε σε μια άλλη μαύρη σελίδα του ΕΚΑΒ. Δουλεύω 25 χρόνια στο ΕΚΑΒ. Από τότε που δουλεύω ακούω ότι θα πάμε σε καινούριο κτίριο. Θα πάμε σε καινούριο κτίριο, 25 χρόνια τα ακούω. Μάλλον θα πάρω σύνταξη και δεν θα έχω δει ακόμα καινούριο κτίριο. Έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες, μέχρι και οικόπεδο μας είχαν δώσει, είναι πριν τον ΑΒ Βασιλόπουλο, για να χτιστεί το καινούριο κτίριο του ΕΚΑΒ. Βέβαια το μόνο που έχει χτιστεί εκεί πέρα είναι ένα κοτέτσι με κότες, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάθεση, βρέθηκε ένα κτίριο, το οποίο όμως έχει κολλήσει γραφειοκρατικά. Πού βρίσκεται ακριβώς, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ελπίζουμε ότι θα έχει κάποια καλή έκβαση. Ελπίζουμε. Mm-hmm. Υπάρχει. Το επάγγελμά σας δεν ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά, σωστά? Όχι, όχι, δεν ανήκει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλές φορές διαμαρτυρίες όσον αφορά αυτό. Δυστυχώς έχουμε μείνει στις διαμαρτυρίες και όπως δήλωσε η κυρία φίλατη υφυπουργός μας, η κυρία Γκάγκα, ότι θα εξαλείψει τους επαγγελματικούς κινδύνους από το επάγγελμά μας. Τώρα, πώς θα το κάνει αυτό η κυρία Γκάγκα, δεν το γνωρίζω. Θα μας δίνει ολόσωμες στολές, θα πηγαίνουμε σε όλα τα περιστατικά. Όταν θα πηγαίνεις σε ένα τροχαίο, θα έρχεσαι σε επαφή με αίμα. Πώς θα το κάνει δηλαδή και θα εξαλείψει η κυρία Γκάγκα αυτό, δεν το γνωρίζω. Το πρώτο και κυριότερο πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσει ένας διασώστης στο ΕΚΑΒ, πέραν των σωματικών υγρών που ανέφερε και ο συνάδελφος, είναι η άρση βάρους. Δεν μπορείς να αποφύγεις την άρση βάρους, ειδικά στην επαρχία που τα σπίτια έχουν κάποια άλλη δόμηση, έχουν διαφορετική πρόσβαση, μικρές σκάλες, υπέρβαρους ανθρώπους. Πώς θα το χάσουμε αυτό? Αυτή τη στιγμή από τους υπηρετώντες στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, ένα 30% είναι με μυοσκελετικά προβλήματα εγχειρισμένοι. Με σπονδυλοδεσίες, με, το οποίο έχουν βγει εκτός υπηρεσίας για αρκετούς μήνες λόγω αυτών των προβλημάτων. Με ποιο τρόπο η κυρία υφυπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις που έκανε, δεν το έχει καταλάβει κανένας μας. Και πώς θα αποκλειστούν αυτοί οι επαγγελματικοί κίνδυνοι? Γιατί είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέρουμε, είναι πάρα πολλοί κίνδυνοι. Βιοπραγίες. Καθημερινή βάση να μιλήσουμε για το τοπικό επίπεδο με κάποιες κοινωνίες λίγο πιο, πώς να το πω, περιθωριοποιημένες. Ναι. Ερχόμαστε σε καθημερινή βάση, σε ρήξη, σε αντικλήσεις, σε πολλά. Σε πάρα πολλά πράγματα. Mm. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν αυτοί οι επαγγελματικοί κίνδυνοι με κανέναν τρόπο. Ούτε η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Δεν λέμε ότι δεν κάνει τη δουλειά της. Απλά είναι έτσι τα πράγματα, τα οποία είναι τόσο πολλά τα περιστατικά, τα οποία δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Όπως και το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να είναι πανταχού. Ας πούμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει με τους επικουρικούς. Αυτό που συμβαίνει στη Μυτιλίνη με τους επικουρικούς συμβαίνει πανελλαδικά. Αυτή τη στιγμή σε αριθμό είμαστε περίπου το 1/5 της δυναμικής των οργανικών θέσεων του ΕΚΑΒ στους διασώσεις πληρώματος ασθενοφόρου. Πήραμε μια παράταση, οι περισσότεροι εξ ημών, μέχρι 31/12 του 2022. Μέχρι στιγμής, όσες νήξεις και αν έχουμε κάνει, όσο και επιστολές να έχουμε στείλει στο Υπουργείο, δεν υπάρχει κανένας που να μας έχει στείλει μια έγγραφη διαβεβαίωση τι μέλη γένεστε μετά τις 31/12. Αυτό σημαίνει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Σημαίνει ότι λόγω των υπολείπων αδειών που έχουν συσσωρευθεί, λόγω των αναστολών αδειών λόγω COVID το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε πρόβλημα, γιατί από 1η Νοεμβρίου, υπολογιστικά το κάνω για τους περισσότερους, έχουμε μαζέψει πάνω από 40-50 μέρες άδεια, οι οποίες δεν μπορούν να μην χορηγηθούν βάσει νόμου. Το οποίο σημαίνει ότι πάλι υποστελέχωση ακόμα μεγαλύτερη. 4 άτομα για τη Μυτιλίνη και 1 άτομο από την Καλονή θα φύγουν 1η Νοεμβρίου. Mm-hmm. Αυτό συνεπάγεται μείωση του αριθμού των ασθενοφόρων στα επίγοντα. Mm-hmm.
και μια προκήρυξη η οποία ακόμα την ακούμε. Βέβαια έχουν ακουστεί πάρα πολλά για εκλογές, για τέτοιο. Δεν γνωρίζω τι θα κάνουν με την προκήρυξη. Αλλά και πάλι μια προκήρυξη χρειάζεται μέσος χρόνος 6 με 8 μήνες για να διεκπαιρεωθεί από τον ΑΣΕΠ. Αυτό το χρονικό διάστημα τι θα γίνει? Θα μείνει η υπηρεσία η Μυτιλήνη και συνεπάγεται και όλη η Ελλάδα, γιατί αν φύγουν 600 άτομα πανελλαδικά, μιλάμε για τεράστιο όγκο ανθρώπινου δυναμικού και πολύ μεγάλη μείωση ασθενοφόρων. Εδώ πέρα θα πάει στο 2-2-2. Κάνω λάθος, Κώστα? Όχι. Θα πάμε σε 2 το πρωί, 2 απόγευμα, 2 βράδυ. Ο διευθυντής του παραρτήματος μας δεν είναι εδώ στη Μυτιλήνη. Είναι στη Ρόδο. Εγώ προσωπικά, όσα χρόνια είναι, 2-3 χρόνια διευθυντής, τον έχω δει μία φορά μόνο στο παράρτημά μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος που βρίσκεται μακριά από εκεί που υποτίθεται ότι διοικεί, να κάνει διοίκηση. Mm-hmm. Είναι ένα χρόνιο αίτημα μας που δυστυχώς και αυτό έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Όλοι οι φάκελοι των νησιών πάνε στη διοικητική υπηρεσία της Μυτιλήνης εδώ, σε ένα γραφείο 5x5, με 3 υπαλλήλους. Και ζητάνε από τους ανθρώπους να βγάλουν όλη τη δουλειά. Τα ξεφορτώθηκαν από την Αθήνα, τα έστειλαν εδώ πέρα και περιμένουν με 3 άτομα να βγάλουν όλη τη δουλειά. Υπάρχει ένας μηχανικός αυτοκινήτων για όλο το Αιγαίο. Ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει πελαγώσει. Αυτά είναι προβλήματα που οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν. Αλλά είναι τα γρανάζια. Τα γρανάζια για να δουλεύει το ΕΚΑΒ. Και οι αποθήκες του. Και γι' αυτό βλέπουμε και πολλά ασθενοφόρα τα οποία είναι κινητοποιημένα, έτσι. Όχι, δεν είναι κινητοποιημένα. Απλώς πρέπει να περάσουν το ετήσιο σέρβις τους. Mm-hmm. Δεν γίνεται όμως. Με έναν μηχανικό ο άνθρωπος τι να προλάβει να κάνει? Δεν προλαβαίνει. Διαγωνισμοί ανταλλακτικών, διεκπαιρέωση των τεχνικών ελέγχων, κάλυψη. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για την αποθήκη υλικού, το οποίο είναι για όλο το παράρτημα Μυτιλήνης, επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να μην γνωρίζει. Παράρτημα Μυτιλήνης δεν σημαίνει τομέας Μυτιλήνης. Παράρτημα Μυτιλήνης σημαίνει 18 τομείς σε όλο το Αιγαίο. Είναι όλο το Αιγαίο, από πάνω μέχρι κάτω. Mm-hmm. Όλη αυτή η χαρτούρα, όλη αυτή η διεκπαιρέωση διεκπαιρεώνεται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι όχι είναι υποστελεχωμένοι, εκεί πέρα υπάρχει ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Μιλάμε για όγκους εργασίας, οι οποίοι δεν γίνεται να ανταπεξέλθει ένα και δύο άτομα. Έχετε ελλείψεις προσωπικού, έχετε ελλείψεις και στα απαραίτητα αυτά που χρειάζονται μέσα στο ΕΚΑΒ, πρώτο βοηθειών, υλικά ας το πούμε. Όχι, σε αυτά ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αρκετά καλά. Κάποιες καθυστερήσεις μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, αλλά το υλικό υπάρχει. Γενικά υπάρχει υλικό. Mm-hmm. Σε αυτό είμαστε εντάξει. Ακούω όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, και σκέφτομαι ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας. Η επόμενη κίνηση, δεν έχουμε άλλη λύση, είναι να κατέβουμε σε στάση εργασίας πλέον. Όταν εννοούμε στάση εργασίας, εννοούμε ότι θα εξυπηρετούμε μόνο επείγοντα περιστατικά και νεφροπαθείς. Όλα τα εξιτήρια δευτερογενείς δεν θα μπορούν να γίνουν. Μέχρι ότου κάποιος μας ακούσει επιτέλους. Για πότε προβλέπετε αυτό? Είναι προγραμματισμένο, περιμένουμε να δούμε κάποιο αποτέλεσμα.